Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βουτάκι, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε στο Λίμπερος 107 και 4 μέχρι και τις 7. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και ξεκινάει με καλό τρόπο, με, δεν θα λέγα ιδανικό. Θα μπαίνω στη μουσική. Μπράβο. Να μην υπερβάλλουμε, αλλά ξεκινάει με διαφορετική διάθεση μετά από ένα όμορφο Σαββατοκύριακο που συνοδεύτηκε από δύο επιτυχίες για τα δύο μεγαλύτερα τμήματα του συλλόγου, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το τίτλο για τις νεάνιδες του Άρη που επίσης μας έφτιαξε τη διάθεση, αλλά και φυσικά τα 104 χρόνια τα οποία γιόρτασε επιτέλους με λίγο χαμόγελο ο Άρης χθες ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Αυτά θα είναι και τα βασικά θέματα της σημερινής μας εκπομπής στο επόμενο περίπου 2 ώρο που θα είμαστε μαζί σας εδώ πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο στους 107 και 4 με Βασίλη Καβαδία πίσω από την κονσόλα του ήχου. Λαχανιασμένο να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή πίσω από την κονσόλα. Μπρούκλης. Το μαλλί πίσω με ζελέ. Ανανεωμένος ο Βασίλης Καβαδίας θα είναι μαζί μας. Οργία στο Σαββατοκύριακο μάθαμε, έτσι. Εμείς θα τα λέμε και μηνυματικώς, FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Θα ασχοληθούμε αρκετά και με την αγωνιστική στη Football League, η οποία ήταν μια καλή αγωνιστική για τον Άρη, ο οποίος έστω και δύσκολα έκαμψε την αντίσταση του Κισαμικού με 3-2 στα περιβόλια και σε συνδυασμό με την ήττα της Παναχαϊκής από την ανεβασμένη Δόξα Δράμας, επόμενο αντίπαλο του Άρη χθες στη Δράμα, έχει πλέον μια διαφορά, έναν αέρα 10 βαθμών από την Παναχαϊκή. Και μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο άνετος, με μεγαλύτερη ασφάλεια και ουσιαστικά με το 1,5 πόδι στη Super League θα πρέπει να αυτοκτονήσει κυριολεκτικά για να μην πετύχει το στόχο του Άρης. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο επόμενος στόχος είναι να τερματίσει και πρώτος στη βαθμολογία και να πάρει ως πρώτος την άνοδο στη Super League. Έχουμε μπροστά μας όμως δύο σημαντικά παιχνίδια, δύο από τα καλά παιχνίδια, από τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Ο Άρης την Κυριακή, θέλω να πιστεύω με πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, θα υποδεχθεί την ανεβασμένη με 4-4 το τελευταίο διάστημα ομάδα της Δόξας Δράμας σε ένα ωραίο παιχνίδι και μάλιστα σε ωραία ώρα, άλλαξε από 3 πήγε 5 και την Μεγάλη Τετάρτη υπάρχει και το μάτς με τον Όφη. Μην ξεχνάτε πριν από την διακοπή του πρωταθλήματος για τις γιορτές του Πάσχα. Υπάρχουν δύο ωραία παιχνίδια τα οποία μπορεί, αν ο Άρης κερδίσει τη Δόξα, γιατί την άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο μάλλον, παίζει και Παναχαϊκή Όφη, να τον φέρει το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής και μόνο πρώτο στην βαθμολογία ξανά. Μία αγωνιστική η οποία εκτός από τα δύο αυτά παιχνίδια, εκτός από τα Δόξα Δράμας Παναχαϊκή και τη νίκη του Άρη φυσικά, εννοείται είχε ένα ακόμη τρελούτσικο μάτς, αυτό το 4-2 του Όφη με τον Εργοτέλη, ο οποίος καταγγέλει μάλιστα και συμπεριφορά από πλευράς του Όφη προς την αποστολή με πέτρες και γενικότερα αντικείμενα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά υπάρχει μια καταγγελία από τον Εργοτέλη. Το μάτς πάντως έληξε 4-2, ενώ προηγήθηκε μόλις το τρίτο λεπτό 0-2 Εργοτέλη. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 4-2 και ναι, από τα 4 γκολ δεν έβαλε κανένα ο Μάνος του Όφη. Και έτσι η βαθμολογία στην κορυφή είναι τώρα Όφη και Άρης με 57, στους 47 η Παναχαϊκή, στους 43 η Δόξα Δράμας, στους 40 ο Απόλλωνας Λάρισας, αρκετά ψηλά, στους 38 ο Απόλλων Πόντου καθώς διεκόπη το σερί από την ισοπαλία με τα Τρίκαλα και ο Κισαμικός είναι στους 37 με τον Καρασκάκη στους 36 και η μάχη της ουράς είναι μεταξύ Καλυθέας, Πανεγιαλίου, Πανσεραϊκού, Εργοτέλη, Αιγινιακού και Αναγέννησης Καρδίτσας. Έχει 16 Καλυθέα, 21 ο Πανεγιάλιος, 22 ο Πανσεραϊκός, 23 ο Εργοτέλης, 23 ο Αιγινιακός και 25 η Αναγέννηση Καρδίτσας. Η Αναγέννηση Καρδίτσας παίζει με Αχαρναϊκό νομίζω και με Βέρεια παίζει ο Πανσεραϊκός, άρα η Καρδίτσα πάει στους 28 και ο Πανσεραϊκός σίγουρα στους 25 για την επόμενη 24η αγωνιστική. Αυτή την ώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Άρη της ομάδας K19 με τα Τρίκαλα. 2-0 τελικό αποτέλεσμα για την ομάδα του Πασχάλη Μελισσά που συνεχίζει την πορεία της προς την πρώτη θέση. Δικαιώνοντας όσους λένε ότι γίνεται μια καλή δουλειά
στην ομάδα K19, μια σοβαρή δουλειά. Και θα δούμε από εκεί και πέρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τι θα καταφέρει η ομάδα του Πασχάλη Μελισσά, που και πέρσι πήγε, θυμίζω, στον τελικό του πρωταθλήματος. Θα έχουμε ρεπορτάζ και αργότερα και από αυτού. Στο Κλάνης Βικελίδης, μάλιστα, έγινε το παιχνίδι σήμερα για τα παιδιά του Πασχάλη Μελισσά. Το μπάσκετ επίσης έκανε μια σημαντική νίκη το Σάββατο. Κέρδισε τον Προμηθέα στην πρώτη του Βαγγέλη Αγγέλου και μάλιστα σε συνδυασμό με την ήττα του Πανιωνίου από την Κίμη έχει αέρα 2 βαθμών πλέον από τον Πανιώνιο. Φαίνεται ότι διώχνει αυτή η νίκη τα μαύρα σύννεφα και ο Άρης, αν εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα που έχει και τα παιχνίδια ειδικά στο γήπεδό του, μπορεί να τερματίσει και πιο ψηλά. Δεν ξέρω αν μπορεί να κυνηγήσει την είσοδό του στα play-off, αλλά μπορεί τουλάχιστον να τελειώσει αξιοπρεπώς μια δύσκολη φετινή σεζόν με πολλά προβλήματα, κυρίως οικονομικής και διοικητικής υφής, χωρίς να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει απόλυτα το τι θα γίνει στο διοικητικό κομμάτι. Ήταν πάντως μια νίκη πάρα πολύ σημαντική κοντά σε μια καλή ομάδα, μάλιστα τις καλύτερες του πρωταθλήματος, που δίνει και ψυχολογία στην ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου, που έχει μπροστά της ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την καλύτερη κατά τεκμήρια ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα, τον Παναθηναϊκό, την ερχόμενη Κυριακή. Και μάλιστα είναι πάνω κάτω η ίδια ώρα με το ποδόσφαιρο. 5 ώρα παίζει ο Άρης με τη Δόξα Δράμας, 5.30 παίζει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο 486 λέει: καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά στην Αριανάρα μας. Κάτι για την εφημερίδα. Το κουπόνι, το 40% έκπτωση πρέπει να είναι τουλάχιστον ως το Πάσχα, όχι ως τις 28 του Μάρτη. Παρ' όλα αυτά γουστάρουμε, Άρης, είσαι Bulldogs on the road, Ιωνίας. Λέω φίλος ο 486. Ναι, είναι αυτή, σε αυτός ο χρονικός περιορισμός, αλλά είναι πολύ καλή προσφορά. Η έκπτωση είναι πάρα πολύ καλή, σχεδόν μισή τιμή αυτό που θα πάρετε. Ναι, απλά παιδιά, καταλάβετε το εξής, ότι θα πρέπει και η ΠΑΕ να έχει μια ανταποδοτικότητα. Αν είναι να τη βγάλει για κανένα μήνα, δεν θα έχει την ανταποδοτικότητα. Γι' αυτό το κάνει μέχρι την Τετάρτη. Και θα βγουν και άλλες προσφορές ανάλογες στο μέλλον και άλλα κουπόνια. Ναι, εντάξει, εννοείται. Και είναι και πολύ καλή σχεδόν μισή τιμή. Δηλαδή, ότι πάρετε, φανταστείτε ότι μπορείτε να πάρετε μια φανέλα η οποία κάνει πόσο. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει και έχουν από εκεί καιρό στη Λουτίκ. Έκανε 50 παλιά η φανέλα. Τώρα δεν ξέρω. Πάρετε σχεδόν 30 ευρώ. Δηλαδή, είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή σε σχέση με την αρχική. Μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας, μπορείτε για τα παιδάκια σας. Τώρα που έρχονται και τα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια με Δόξα Δράμας, με Απόλλωνα Λάρισσας και με Πανσεραϊκό, να ντυθείτε όλοι στα χρώματα του Θεού του Πολέμου, που επιστρέφει σιγά σιγά στο φυσικό του χώρο, και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας αυτά τα παιχνίδια να δώσουμε δυναμικό παρόν, να φωνάξουμε ότι ερχόμαστε κατά κάποιο τρόπο, με το δικό μας τρόπο, καθώς πλέον μετά την χθεσινή ολοκλήρωση της αγωνιστικής φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Άρης, μετά από 4 χρόνια αυτοεξορίας, μετά από 4 δύσκολα χρόνια, μετά από 4 προβληματικά χρόνια, μετά από 4 χρόνια στεναχώριας, πίκρας και ό,τι θέλετε άλλο βάλτε, μπορούμε λίγο σιγά σιγά να χαμογελάμε και να προσμένουμε την επόμενη μέρα με λίγη καλύτερη διάθεση ασφαλώς. Ο 779 λέει: σημαντικές νίκες για το στόχο των ομάδων μας. Ο στόχος της πρώτης θέσης μη γίνει επόμενο θέμα ισοστρέφειας. Δεν πέρασε τη ΣΑΕΚ για μη υποβιβασμό από μη αδειοδότηση. Να μην γίνει επόμενο θέμα ισοστρέφειας. Ναι, όντως. Εντάξει, εγώ το έγραψα κιόλας στο blog μου. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα το οφείλει πρωτίστως 779 στον εαυτό της να τερματίσει πρώτη. Για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει 9 μήνες τώρα, για τον προπονητή, τους παίκτες, τον τεχνικό της διευθυντή, όλα τα παιδιά τα οποία είναι και απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, νομίζω ότι πρώτα ίδια αξίζουν για τον εαυτό τους να τερματίσουν την ομάδα πρώτη. Δεν είναι ούτε για το κύπελο φυσικά που θα πάρεις, τι να το κάνεις, τέτοιο κύπελο. Είναι περισσότερο για το πρεστίζ, είναι περισσότερο θέμα τιμής, περισσότερο θέμα αξιοπρέπειας και περισσότερο θέμα επιβεβαίωσης και επιβράβευσης της προσπάθειας της ομάδας στη φετινή σεζόν και το ότι ήταν και είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία χωρίς δεκανίκια, χωρίς καμία στήριξη, χωρίς τίποτα περίεργα,
καταφέρει και πετυχαίνει το στόχο της. Και με πάρα πολλά προβλήματα, να ξέρετε, τα οποία σας έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι δεν τα προτάξαμε ποτέ ως εκπομπή, σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο μέσα στην ομάδα. Άλλες ομάδες που δεν ανεβαίνουν φέτος, όπως η Παναχαϊκή και η Δόξα, είναι πολύ καλύτερα οργανωμένες από τον Άρη, σε πάρα πολλά επίπεδα. Και γι' αυτό αυτή η επιτυχία που είναι πρώτο πυλόν για τον Άρη, την κάνει ακόμη μεγαλύτερη. Οργανωμένες μεν, αλλά όχι με τόσα χρήματα σου Άρης φέτος. Γιατί βέβαια το ότι είναι ανοργάνωτο. Με τόσα χρήματα τόσο άρεσε, φυσικά δεν τα κάναμε τα χρήματα. Ρίσατε, πήγαν και όλα σε άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτό πάω να πω. Η έλλειψη οργάνωσης και πέρσι και φέτος και τα λάθη που έγιναν στήχησαν φέτος μία επί 20-600 άρα θα πω σε περσινά. Έπαιζε όλη η ομάδα για να πληρώνονται οι περσινοί. Ακριβώς. Έπαιζε φέτος η ομάδα και καταθέτει ψυχή, γιατί δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς ότι η πλειονότητα των παικτών φέτος κάνει μια τίμια προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο στην για να πληρώνονται οι περσινοί. Εντάξει, παίρνουν και οι περσινοί, α μην είναι πίσω. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ο μεγαλύτερος όγκος των χρημάτων δόθηκε εκεί, γιατί έπρεπε να δοθεί αναγκαστικά. Αυτά τα 600, αν πηγαίναν τώρα στην ομάδα. Βέβαια, θα ήταν εξοφλημένοι όλοι, δεν υπήρχε περίπτωση. Θα ήταν εξοφλημένοι και θα έχει κάνει και άλλες 2-3 μεταγραφές. Στάνταρ. Πέρα από αυτό, μια που το ανοίξαμε, καταρχήν θέλω να πω δύο πραγματάκια. Να τα πω λες μετά το break. Ναι, τώρα μην ξεκινήσει ο συλλογισμό σου, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Θέλω όμως ένα πραγματάκι να πω για τα εισιτήρια και μετά να πάμε στο break. Βλέπω και στο Facebook και τα λοιπά κάποιες αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν εισιτήρια που είναι και 10 ευρώ και δεν είναι όλα 5 ευρώ. Παιδιά. Δηλαδή πραγματικά και εκνευρίζομαι με αυτόν τον λαϊκισμό που υπάρχει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, συγγνώμη. Λέμε όλοι είμαστε Άρης. Πολύ ωραία. Είμαστε Άρης μόνο ως προς το να παίρνουμε. Δηλαδή υπάρχει 5 ευρώ εισιτήριο στα πέταλα. Έτσι. Αν κάποιος λοιπόν έχει ανάγκη οτιδήποτε άλλο, θα πάρει το 5 ευρώ και θα πάει. Στη θύρα 2 είναι 10 ευρώ το εισιτήριο. Είναι δυνατόν να έχουμε βρει και να γκρινιάζουμε για αυτό το πράγμα? Συγγνώμη, αλλά οι υποχρεώσεις της ομάδας πώς ακριβώς θα πληρωθούν? Ξέρετε πόσο, τι έσοδα είχε η ομάδα στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα? Σε ένα παιχνίδι γεμάτο το γήπεδο. Και έκοψε 6.500-7.000 εισιτήρια. Των 5 ευρώ. Από τα 5 ευρώ στην ομάδα μένει 2 με 2,5 ευρώ. Κάντε λίγο τον υπολογισμό. Κάντε λίγο τον υπολογισμό. Πόσα χρήματα μπήκαν στην ομάδα? Γιατί λέμε ο Άρης, ο κόσμος, το γήπεδο. Υπάρχει ανταποδοτικότητα, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να βγουν τα έξοδα, πρέπει να πληρωθούν οι υπάλληλοι, πρέπει να πληρωθούν οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να πληρωθεί ο κόσμος που δουλεύει για αυτή την ομάδα. Δηλαδή. Και το λέω τώρα για του χρόνου. Συγγνώμη, του χρόνου τι πιστεύουμε? Θα έχει 50 ευρώ εισιτήριο διαρκείας, 50 ευρώ που είχαμε, ή θα έχει 5 ευρώ το εισιτήριο? Στην, άλλα, στα πέταλα. Του χρόνου άλλα τα δεδομένα. Παιδί. Ναι, αλλά έξι. Κατευθείαν, ενώ έχει γίνει όλη αυτή η προσπάθεια, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και να σα πω και κάτι. Η διοίκηση πλήρωσε τις υποχρεώσεις που η ίδια δημιούργησε. Δικό της κεφάλι είναι στραβό. Αλλά τις πλήρωσε. Δεν περίμενε να πάρει τα λεφτά του κόσμου για να πληρώσει. Εντάξει, τώρα είναι και ελάχιστα τα μάτς που απομένουν. Χάνεις και δύο παιχνίδια. Χάνεις και δύο παιχνίδια. Έχεις μόνο τρία παιχνίδια να παίξεις στο γήπεδό σου. Αυτά τα τρία παιχνίδια, σε αυτά τα τρία παιχνίδια θα δείτε στο Κλεάνθης Βικελίδης στην ομάδα. Θα δείτε το καλοκαίρι πάλι. 10 είναι ευρώ. Αυτά τα τρία παιχνίδια. 10 ευρώ έχετε δύο, δεν έχει 20 ρε. Και το μάτς με τον Πανσεραϊκό που είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική θα έχει το χαρακτήρα της αποφιέστας. Πρέπει να αλλάξει αυτό το μάτς. Ναι. Έχω βάφτιση εκείνη η μέρα. Είναι ο χαρακτήρας της επιστροφής της ομάδας, της τυπικής και ουσιαστικής. Ναι. Οπότε. Παιδιά, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Εγώ σου λέω και το άλλο. Λέμε παντού Άρης είσαι και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν γίνεται όμως. Ενώ έχει 5 ευρώ στα πέταλα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πρόβλημα, όχι, okay, δεν πάει στο πέταλο. Ναι. Αν υπάρχει μια ανάγκη να εξοικονομήσει κάποιο πράγμα, 10 ευρώ εισιτήριο είναι, άλλο, είναι ακριβό πέταλο, το 10 ευρώ εισιτήριο για να δεις τον Άρη. Okay. 10 ευρώ εισιτήριο είναι. Εντάξει, εγώ το λέω με την άποψη της γκρίνιας. Γιατί υπάρχουν, και άλλοι. Υπάρχουν πολλά έξοδα παιδιά στην ομάδα, υπάρχουν υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν. Πρέπει και μην το βλέπετε στραβά. Ναι, το ακούτε και εμάς και από εμάς να το λέμε, να βάλετε πλάτη σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αν ήταν 15 ευρώ, μεγάλες ομάδες λέγονται okay. Μεγάλες γιατί έχουν μεγάλο κόσμο σε ποσότητα και ποιότητα. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Γι' αυτό λέγεται μεγάλη ομάδα ο Άρης. Πάμε στο διάλειμμα, θα πούμε και άλλα. Για να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε. Γιατί τελειώνει τώρα η προπόνηση. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για να φιλοξενήσουμε και κάποιοι προσβλητέ. Να μας πει και τη δική του άποψη, φυσικά εννοείται. Γιατί αυτοί πρέπει να μιλάνε, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Απλά επειδή άκουσα και λέγανε πολλοί φίλοι. Άμα λέει ήταν 5 ευρώ το εισιτήριο, θα είχε διπλάσει ο κόσμος. Συγγνώμη, έχει 5 ευρώ εισιτήριο.
Δηλαδή ο άλλος θα πάει στο γήπεδο για να δει από τη 2 μόνο τον Άρη. Ή από την 9 ή από. Στη 2 είναι οι προπονητές κερκίδες γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τηλέφωνα δεν απαντάνε. Δεν τελειώσει η προπόνηση. Πρέπει να έχει ομιλίες. Θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής για να φιλοξενήσουμε κάποιον από την ομάδα. Με τη δόξα πρέπει να δοθεί βροντερό παρόν και για το θέμα των τηλεοπτικών, λέει ο 779. Πολύ σωστά. Ενώ ψιόφι έχουμε μια μέρα λιγότερη προετοιμασίας και το ταξίδι είναι βασικό μειονέκτημα. Νεόφι παίζει Σάββατο. Εμείς παίζουμε Κυριακή. Εντάξει. Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι. Όχι μόνο αυτό. Μισό λεπτό, κάτσε γιατί τα βλέπουμε μονόπλευρα. Εμείς παίζουμε εντός έδρας. Ναι, και ο Όφι πάει στην Πάτρα. Και ο Όφι πάει στην Πάτρα. Χειρότερο. Εντάξει, απλά είναι μια μέρα νωρίτερα. Αλλά είναι αγωνιστική μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή, έλεος. Ο Άρης έχει 25 ποδοσφαιριστές. Και μετά έχει Πάσχα. Και οι μισοί γκρινιάζοντα δεν παίζουν. Δηλαδή. Ναι. Ας είμαστε και λίγο σοβαροί. Καλά, ένα παιχνίδι. Έχει βάθος το ρόστερ. Παίζει ένα παιχνίδι εβδομάδα και θα παίξουν. Ας παίξουν ένα και μετά έχουν διακοπή για το Πάσχα. Και μετά στις 30 Απριλίου θα κάτσουν και δύο εβδομάδες. Γιατί είναι στο καπάκι τα παιχνίδια με τη. Τελειώνει το μάτς με τον Όφη και μπορεί να είσαι 13-15 βαθμούς, κάτι τέτοιο από τη. Ναι, άντε να είσαι 10. Και είναι ένα μάτς κινήτρου, ρε παιδιά. Σε αυτό το μάτς δεν έχει κούραση τώρα και ταξίδια. Και είναι μάτς κινήτρου, τελείως. Ένα από τα καλύτερα μάτς του πρωταθλήματος. Και με πολεμικό κλίμα που πάνε να δημιουργήσουν. Και εντάξει, εμένα μου είναι απόλυτα λογικό κάτι τέτοιο, μου ακούγεται από πλευρά Σόφη. Εννοείται. Εμένα με φτιάχνουν. Αυτά πιστεύω να φτιάχνουν και τους ποδοσφαιριστές. Όταν φυσικά θα έρθει η ώρα να συζητήσουμε για εκείνο το παιχνίδι, γιατί πρώτα έχουμε άλλα να συζητήσουμε και κυρίως το ταξίδι, το παιχνίδι με την δόξα την Κυριακή. Πήγε 5, έτσι. Που πήγε 5 και μάλιστα λέει και ο 4-40 μας δίνει και την πρόβλεψη του καιρού με 24 βαθμούς Κελσίου, λέει, τόσο θα γίνει την Κυριακή. Ποντομάνικο. Στις 7 έπρεπε να το βάλουμε. Είναι πρωταπριλιά γι' αυτό. Μήπως λέει ψέματα ο καιρός εκείνη τη μέρα. 24 βαθμούς. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Όχι 24 βαθμούς. 24. Να δούμε. 24 βαθμούς. Κάτσε εδώ, να ανοίξω ρε φίλε. Να δω. Τι λέει η θερμοκρατία. Γιατί ήδη έχει πάει 14 σήμερα. Τι. Να βγάλουμε να διαβάσουμε ένα άρθρο για τον Παναθηναϊκό. Ποιο Παναθηναϊκό. Α, που δεν πέρασε. Τη Σούπερ Λιγκά. Γνωστό είναι αυτό, εντάξει. Το είπε ο Γιώργος πριν. Δεν πέρασε. Παραμένει που δεν είπε. Τι σοκ. Αυτός είναι ο κανονισμός που υπάρχει τώρα, ρε φίλε. Δεν το σώσανε, εντάξει. Άρα πέφτει ο Παναθηναϊκός. Θα κάνει 432 διακανονισμούς σε δύο μέρες. Δεν θα πάρει άδεια ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Άρα πάει στη Γάμα. Και θα τον πάρουν από εκεί οι Γιαννακόπουλοι και όλοι. Και θα ανέβει ο Μπύρος. Στο έβγαλα το σενάριο. Ποιο Μπύρος θα ανέβει. Πώς θα ανέβει ο Μπύρος. Πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνει. Θα αλλάξει αυτό που πέρσι έγινε και δεν ανέβηκε ο. Δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι. Κάτσε ρε. Κάτσε ρε φιλέ. Ρε φιλέ, κάτσε μισό λεπτό τώρα. Πρόπερσι δεν ανέβηκε ο Άρης. Γιατί δεν ανέβαινε ο δεύτερος από τη Γάμα Εθνική, γιατί άλλαξε ο ΚΑΠ. Υπάρχει σχέδιο και δεν το έχετε καταλάβει. Μία χρονιά θα γίνεται έτσι και μία αλλιώς. Μία χρονιά έτσι και μία αλλιώς. Έτσι και άλλαξε πέρσι για να ανέβει η δόξα δράμας. Χατζησαρόγλου! Κοιμάστε. Ανεβαίνει η δόξα δράμας από τη Γάμα στη Β'. Μία-μία πηγαίνει, όπως τις εξόδους στο στρατό. Μία-μία. Μία-μία. Μία χρονιά έτσι. Άρα θα φάω σφαγουά δηλαδή την Κυριακή για να ανέβει η δόξα. Εντάξει, το σφαγουά δεν ξέρω να θα φάω. Το μάτι είναι ούτως ή άλλως δύσκολο. Δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο. Να μετά όμως πάει όφη στη δράμα. Και εσύ πα στον όφη. Έχει ψωμάκι ακόμη για την πρώτη θέση, ρε παιδί μου. Έχει ακόμη. Και συγγνώμη εκ παραδρομής, ξέχασα να βάλω και το μέσα του Πανεγιάλιο το εντός έδρας. Ναι, ρε φίλε μου, στείλανε. Τέσσερα έχουμε. Συγγνώμη. Χαμός με τα ταμεία εκείνη τη μέρα. Είμαι ξενύχτης. Στο Άρης Πανεγιάλιος, μιλάμε, θα πέσει το Χαριλάου. Καλό μάτσα. Να δούμε σχόλιο και θέμα. Το Άρης Πανεγιάλιος. Και πιο ωραίο το Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Που εκεί έχει μεγάλη Τετάρτη. Τοπική αντιπαλότητα, ναι. Σωστά. Τέλος πάντων, είπαμε για τα εισιτήρια. 5 ευρώ στα πέταλα, 10 στη 2, 15 στην 9. Θέλω να πω κάτι από την ώρα που βάζει τον γκολ ο Διαμαντόπουλος. Θέλω να το πω. Ποιο γκολ, το πρώτο ή το δεύτερο? Το πρώτο. Στο δεύτερο θέλω να το πω ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές φέτος στην ομάδα που τους χαρακτηρίζει αυτό που είπες. Η λέξη, δηλαδή προσπαθούν και βγάζουν τίμια το ψωμί τους. Τα συμβόλαια φέτος στην ομάδα, με εξαίρεση 1-2, του Σόουζα παραδείγματος χάρη που είναι λίγο υψηλότερο, που είναι από πέρσι και αυτό το συμβόλαιο. Είναι. Και του Ντούν είναι υψηλό και του. Ναι, αυτό που ήταν υπογεγραμμένα από πριν. Τα παιδιά τα οποία τα είχαν υπογράψει όταν είχαν έρθει στην ομάδα. Ναι, άλλες, εγώ λέω για τα παιδιά που ήταν φέτος. Είναι 30, 40,
Βαριά, βαριά, 50. Πάμε στο 50-άρικο. Ναι, οι καλύτεροι 50. Ποδοσφαιριστές ναι. Και καλά. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, με αυτά τα συμβόλαια. Και αυτός ο προπονητής, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος... Με αυτό το συμβόλαιο. Διόρθωσέ με, πρέπει να παίρνει κανένα 3.000 το μήνα και πολύ αν... σωστά. Τόσο δεν είναι περίπου. Όχι δηλαδή. Πέρσι ο Αναστόπουλος έπαιρνε 10. Μπράβο. Αυτοί λοιπόν οι παίκτες και αυτός ο προπονητής έχουν την ομάδα στην πρώτη θέση μαζί με τον Όφη. Και, και θα επαναλάβω. Εσείς το ξέρεις το τραγούδι Παύλο και εσύ δεν το ξέρεις Βασίλη Καβαδία. Me, myself and I. Το τεχνικό team είναι αυτό. Me, myself and ναι. I. Αυτό δεν αναιρεί ότι μπορεί να έχει κάνει λάθη οτιδήποτε. Δεν άλλο. Είπε κανείς ότι δεν κάνει λάθη. Λοιπόν, εννοείται. Ποιος δεν κάνει λάθη. Άλλο είναι το πνεύμα μου. Κάνουν λοιπόν μια τίμια προσπάθεια η οποία μέχρι στιγμής τους δικαιώνει. Η ομάδα ναι, δεν παίζει μπαλάρα. Ναι, δεν είναι 10 βαθμούς και από τον Όφη. Είναι όμως την 23η αγωνιστική. 10 βαθμούς από την τρίτη θέση. Όταν πέρσι την 23η αγωνιστική ήταν ή 7 ή 8 βαθμούς από τη δεύτερη. Και κάναμε το σταυρό μας και νομίζω ότι σαν σήμερα πέρσι έκανε την ήττα στα Τρίκαλα που μας άφησε εκτός. Έφυγε 6 βαθμούς η Λαμία. Ναι. 26 Μαρτίου έγινε η ήττα στα Τρίκαλα. Θέλω λοιπόν να πω κάτι με αφορμή τον Διαμαντόπουλο γιατί δεν είναι για τον Διαμαντόπουλο για τα παιδιά που είναι φέτος αυτό καθ' αυτό που θα πω. Είναι μια νοοτροπία που μας κυνηγά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια νοοτροπία που μας έκανε μεγάλο κακό και μαλώναμε μεταξύ μας μετά για άλλα θέματα. Όταν ακόμα η ομάδα ήταν τέταρτη στη Σούπερ Λίγκα, έπαιζε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, είχε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, είχε φυσικά συμβολεάρες 300, 400 και 500 μέχρι τα 800 του Κόκε. Και παρόλα αυτά, είχε 13 εκατομμύρια, 13,5 εκατομμύρια έσοδα τη μια χρονιά. Και παρόλα αυτά, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας, γιατί δεν μας άρεζαν οι παίκτες των 300, 400, 500 χιλιάδων. Θέλαμε άλλους, καλύτερους. Και πηγαίναμε σε μια λογική ότι ο Άρης είναι για να παίρνει το πρωτάθλημα. Φυσικά και η απέτησή μου εμένα είναι ο Άρης να είναι να παίρνει το πρωτάθλημα. Αλλά θα πρέπει να έχω τις βάσεις για να πάρω το πρωτάθλημα. Έρχομαι λοιπόν τώρα στη Β' Εθνική και ακούω, όχι τώρα βέβαια στις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές, αλλά τότε με τη Βέρεια, μετά το Χ με τον Καραϊσκάκη κυρίως, ναι. Αλλά και μετά τις δυο ισοπαλίες που έγιναν πρόσφατα, ναι. Άχρηστος ο Διαμαντόπουλος, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, ο καλύτερος παίκτης των αντιπάλων, τι είναι αυτός ο Τζανακάκης, τι άχρηστος είναι αυτός ο Βαλεριάνος, πού τον βρήκαμε ο Γέρος ο Μπούρμπος, ο Κάσος ο Άμπαλος. Αυτός και αν δεν τα έχει ακούσει. Χαρακτηρισμοί. Ένας φίλος δεν βγήκε εδώ στην εκπομπή της Παρασκευής που βγάλαμε γραμμή και έκραζε τον Παυλίδη. Τον Παυλίδη. Προσέξτε, είναι άλλο να ασκήσει κριτική και εμείς έχουμε ασκήσει κριτική. Δηλαδή εντάξει, ο Κάσος αν με δει μπορεί να μου δώσει καμιά μπουνιά. Με όσα του χωσούρι του παιδιού. Αλλά η κριτική ξέρει, δεν την έχω φάει γιατί είναι καλοπροαίρετη. Τον βλέπω γιατί είναι και γεροδεμένο και... παιδί και τον έχω, το καλοκαίρι. Τον έχω μόνος μου. Δύσκολα, δύσκολα. Τι, είναι γρήγορος να τον πιάσω. Λοιπόν, ναι. Okay, ξέρουμε όμως ότι ο Κάσος είναι αυτός. Τι είναι ο Κάσος, ένα παιδί που τρέχει πάρα πολύ, παλεύει, προσπαθεί, μαρκάρει. Ναι, δεν μπορεί να βάλει γκολ ή βάζει με δυσκολία. Και είδατε προχθές που οι συνθήκες στο μάτς του ήταν. Κόντρα σε μια κλειστή άμυνα και σε κλειστούς χώρους δεν μπορείς να φανεί καθόλου το παιδί. Τι είναι ο Διαμαντόπουλος? Είναι μήπως ο καλύτερος φορ των τελευταίων 20 χρόνων στην Ελλάδα? Όχι, όχι. Ο Διαμαντόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο σε όλες του τις ομάδες, αν το δεις, άμα κάτσεις τα στατιστικά του, έχει από τα 34 παιχνίδια 22, 23, 24 συμμετοχές. Και σταθερά έχει 9, 10, 11, 12 γκολ. Αυτό ήξερε ότι παίρνει με τον Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλος λοιπόν. Και είδε το εισπράτη, έχει 10 γκολ. Έχει βάλει 10 γκολ σε 23 παιχνίδια, δεν έχει παίξει όλα. Όχι, γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη μέση του. Μπράβο, έχει βάλει 10 γκολ. 10 τίμια γκολάκια. Και έχω ακούσει ρε φίλε μετά τη Βέρεια, πραγματικά εκείνη τη μέρα, επειδή ήταν, να πω τη λέξη, τραγικός, κάκιστος, ποδοσφαιριστής είναι. Εντάξει, όλοι δικαιούνται μια σύντομη μέρα στη δουλειά. Χάνει και το πέναλτι. Καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό που έχεις γιατί το γκολ μπαίνει έτσι όπως μπαίνει. Χάνει. Οκ. Okay. Το να βγαίνουμε όμως στα ραδιόφωνα ή στα Facebook και ειδικά στο Facebook το Διαμαντόπουλο. Άμπαλο. Ανίκανο. Άχρηστο. Τι σεντερφόρ είναι αυτός. Βοηθάμε την ομάδα.
για να καταλάβω. Ή λειτουργούμε για να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Έχουμε αντιληφθεί. Το δεύτερο είναι, το ξέρω. Ναι, αλλά έχουμε αντιληφθεί όπως εμείς πολλές φορές έχουμε δημόσιο λόγο. Και είμαστε επώνυμοι, έτσι. Κάνουμε λάθος εκτιμήσεις. Κάνουμε λάθος. Λέμε κάποια λάθος πράγματα. Δεν θα βγει ο ακροατής και θα μας πει κατευθείαν, κάτσε ρε φίλε. Ή το γνωστό, άμα βγαίνει μια είδηση η οποία τρυπάμε την ομάδα. Μεγαλύτερο τρύπημα από το να ξεσκίζουμε τους δικούς μας τους παίκτες. Προσέξτε, όχι όταν είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Όταν είναι πρώτη και αίτητη. Υπάρχει. Και δεν λέω ότι το κάνουν κακοπροαίρετα. Απλά παρασυρώμαστε, γιατί πολλοί έχουν στήσει ολόκληρο σοου και ολόκληρες εκπομπές πάνω σε αυτό. Στο πώς θα κάνουν τον Αριανό να βγει, να ξεφωνήσει τους δικούς του. Και αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με όλα μα όλα τα πράγματα, είτε μηντιακά είτε όχι. Αντί να βλέπουμε τον εχθρό, βλέπαμε πώς θα καρφώσουμε πισόπλατα τον Συναριανό. Αντί να ξεφωνίζουμε τον κάθε Γκαγκάτσι, Πιλάβιο, Γκυρτζίκη ή οποιονδήποτε άλλο και βλέπετε τι γίνεται και πώς ξεσκεπάζεται το ένα μετά το άλλο, το τι γίνεται και στη διαιτησία και στην ΕΠΟ και όλες αυτές οι παγίδες που στείνονταν στον Άρη κατά καιρούς και τα DVD και τα Κοριόπολης και όλα που ο Άρης είναι παντού απ' έξω και όχι μόνο είναι απ' έξω, την πληρώνει κιόλας. Αλλά πάντα εκείνο που θέλανε να σας κατευθύνουν στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι φταίνει οι δημοσιογράφοι σου, οι παράγοντές σου, οι παίχτες σου, οι προπονητές σου. Όχι ότι δεν υπάρχει μερίδιο ευθύνης και εκεί. Σημαντικότατο. Όχι όμως ολοκληρωτικό. Και έχουμε μια τάση εμφυλίου στον Άρη. Φυσικά και θα ασκήσω κριτική στο Διαμαντόπουλο όταν παίζει χάλια με τη Βέρεια. Φυσικά και θα ασκήσω κριτική στον Κάσο όταν στο πρώτο ημίχρονο με την Παναχαϊκή είναι πολύ κακός. Είναι όμως άλλο να ασκήσω κριτική και άλλο είτε να το επιτίθεμαι, είτε να τον ξεσκίζω, είτε να προσπαθώ να τον απαξιώσω περισσότερο από ότι θα απαξίωνε την ομάδα και ο μεγαλύτερος εχθρός. Ο Διαμαντόπουλος μου τι έκανε τώρα στα Χανιά που έβαλε αυτή την κολάρα και έχει 10 γκολ. Τελευταίος παίκτης που είχε 10 γκολ στον Άρη, 10 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα ο Καπνίδης στη Β' και στη Γ' και στην Α' Εθνική ο Κόκε. Είχε 12 νομίζω μια χρονιά ή 11, δεν θυμάμαι τώρα. Και είμαστε 23η αγωνιστική. Έχει άλλα 9 παιχνίδια ο Διαμαντόπουλος και δεν έχει παίξει και 2. 21 λοιπόν. Άρα δεν είσαι 23, όχι 21, συγγνώμη, 22. Γιατί με τον Αχαρναϊκό δεν έγινε, με τη Βέρεια έπαιξε. Και έχει λείψει και σε κάποια παιχνίδια, σε ένα τιμωρημένος, σε ένα άλλο ήταν τραυματίας. Και δεν το λέω με βάση το Διαμαντόπουλο. Το λέω με βάση το πώς πρέπει να αγκαλιάσουμε όλοι μας την ομάδα. Είμαστε οι περισσότεροι έτοιμοι με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Ξεφωνητός στον προπονητή, ξεφωνητός στους παίκτες, ξεφωνητός στη δίκη, ξεφωνητός στους πάντες. Καλά, δεν το συζητώ για τους δημοσιογράφους, εμείς είστε μονίμως. Αλλά πρέπει λίγο ρε παιδιά να το δούμε λίγο αλλιώς. Να περάσουμε μια θετική αύρα. Σαν την αύρα αυτή, τη θετική αύρα, που την ένιωσα, πραγματικά την ένιωσα, το απόγευμα του Σαββάτου. Και μετά το μάτς του ποδοσφαίρου και μετά κυρίως κατά τη διάρκεια και μετά το μπάσκετ. Που την ένιωσα χθες όλη τη μέρα με τα σχόλιά σας στα θέματα που ανέβασε το Λαμπαουτάρης. Και εδώ να πω και ένα μπράβο δημόσιο σε όλα τα παιδιά του Λαμπαουτάρης για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και να πω και σε φίλους που στείλανε συγχαρητήρια ότι εμείς πέρα τι κάναμε τη δουλειά μας. Γιατί το Λαμπαουτάρης ήταν το μοναδικό μέσο το οποίο δεν έμεινε σε τυποποιημένες ευχές και στις ανακοινώσεις της ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη. Έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλα τα παιδιά που είναι στο Λαμπαουτάρης και γι' αυτό διαβάσατε χθες Μπομπαντίγια, γεια σου Σμπάρι με το κίτρινο. Ωραίο σύνθημα. Ρομπέρ, Ζίδα, Μακνίλ, Φερνάντες, Κάλβο, Λέμπο, Τσέζαρεκ, Πίτου, τα παιδιά που είναι τώρα στην ομάδα, Νέτο, Σόουζα, οκ. Αλλά κάποιοι ασχολήθηκαν.
και όλα τα υπόλοιπα αφιερώματα για το σύλλογο, παιχνίδια, ξέχαστα, έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και γι' αυτό το Λαμπαουτάρς είναι το νούμερο ένα κορυφαίο πόρταλ. Όταν όλοι οι υπόλοιποι απλά ήταν μία ακόμα μέρα στη δουλειά, για μας χθες, ίσα-ίσα που ήταν και αργία για πολλούς, για μας χθες ήταν κάτι ακόμα πιο σημαντικό και υπήρχε μια προεργασία ημερών. Και το ξαναλέω, επειδή τα παιδιά του Λαμπαουτάρς τα έκαναν τα θέματα, πολλά μπράβο. Με όλους αυτούς που δείχνουν δεν ξεχνάνε τον Άρη και τον τρόπο που μιλάνε για τον Άρη. Και μακάρι να μπορούσαμε να ξαναφέρουμε ένα στόπερ σαν τον Λέμπο ή μια παικτούρα σαν τον Μπομπαντίγια. Το θορυκτό αυτό πραγματικά. Ο οποίος φυσικά όταν ήρθε ο Μπομπαντίγια, προσέξτε, όταν ήρθε ο Μπομπαντίγια, ακούγαμε από αυτούς που καλλιεργούσαν την εσωστρέφεια, ποιον Μπομπαντίγια, γιατί δεν πήρατε τον Ολαϊτάν. Πού είναι ο Μπομπαντίγια και πού είναι ο Ολαϊτάν. Γιατί πάντα στον Άρη προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου. Να δημιουργήσουμε ένταση. Ας το βάλουμε ρε παιδιά όλοι μας πλέον μια κόκκινη γραμμή. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Και είναι μια καλή αφορμή η τωρινή ομάδα. Η τίμια αυτή η ομάδα. Των 30 και των 40 χιλιάδων. Ετησίως. Των 30 και των 40 χιλιάδων. Που βέβαια αρκετά από αυτά τα παιδιά δεν μπορούν και δεν θα είναι στη Σούπερ Λίγα. Το ξέρουν. Όπως το ήξερα και στις προηγούμενες ομάδες τους. Πόσο μάλλον στον Άρη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Όπως με σεβασμό αντιμετωπίζουν και λειτουργούν απέναντι στη φανέλα του Άρη αυτοί όλοι. Γιατί ο κάθε Διαμαντόπουλος που μπορεί να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του στο παιχνίδι με τη Βέρεια, στο επόμενο μάτς ξαναμπαίνει και προσπαθεί και παλεύει. Και προχθές μου βάζει μια γκολάρα και βάζει και δεύτερο γκολ. Και δεν μπορώ για κανέναν από όλους αυτούς, είτε είναι καλοί είτε είναι άμπαλοι, δεν μπορώ να πω ότι δεν δίνουν και την ψυχή τους για την ομάδα. Κάτι που δυστυχώς μπορώ να το πω για πολλές φίρμες περσινές που μπαίναν μέσα και περπατούσαν. Και τα πήραν όμως και τα 80 και τα 90 και τα 100. Τα πήραν για να χρωστάμε τώρα στον κάθε Διαμαντόπουλο και στον κάθε Κάσο από τα 30 και τα 40, τα 20 ή τα 10. Αλλά οι περσινοί περιπατητές που είχαν το θράσος να ζητάνε και λεφτά από φέτος, ενώ η ομάδα έμεινε στη Β' Εθνική, πήραν και τα 80 τους και τα 90 τους και τα 100 τους. Και βάλαν και το μαχαίρι στο λαιμό, όχι όλοι. Όχι όλοι. Κάποιοι όμως το βάλανε. Παρόλα αυτά μέχρι να το κάνουνε, αποθεώνονταν από τον κόσμο του Άρη. Είτε γιατί σηκώσαν μια φανέλα και είχε τη φανέλα του Super 3 από κάτω, είτε γιατί πουλήσαν Αριανή Λύκη, είτε. Οφείλουμε λοιπόν, για να το κλείσω, τον κάθε Διαμαντόπουλο, τον κάθε Κάσο, τον κάθε έναν που φοράει τη φανέλα του Άρη, είτε έχει καλή, είτε έχει κακή απόδοση, όταν μας δείχνει ότι παλεύει και προσπαθεί, όχι να τον κάνουμε γαμπρό και να τον έχουμε ισόβια στον Άρη, να σεβαστούμε αυτή την προσπάθεια. Και προς ποδοσφαιριστές του Άρη, αυτά τα παιχνίδια που απομένουν, ευχαριστηθείτε τα. Χαρείτε το ποδόσφαιρο, χαρείτε την ατμόσφαιρα, παίξτε απελευθερωμένα, πλέον είστε στο συν 10 από την τρίτη θέση. Νομίζω ότι ουσιαστικά η σημερινή τελετή λαμβάνει τέλος, από ότι άκουψα και την Παναχαϊκή, μάλλον το ψηλό πήραν απόφαση. Εντάξει, το παιχνίδι το κομβικό ήταν με τον Άρη. Εκείνο το γκολ του Ντούνι, δηλαδή του έκοψε τα φτερά, νομίζω. Ένα. Στο παιχνίδι αυτό. Κάτι άλλο. Η Παναχαϊκή πήγε με 6 απουσίες. Και πολλές απουσίες. Εντάξει, παίζει και αυτό ρόλο, γιατί έχει αυτές οι απουσίες που έχει, με το ρόστερ που έχει, είναι κομβικές για την Παναχαϊκή. Του δήλωσε με τη δόξα. Και ευχαριστηθείτε τα παιχνίδια. Την ατμόσφαιρα.
Γουστάρετε δηλαδή σε αυτά τα παιδιά που θα παίζετε στον Άρη. Αυτό με απλά ελληνικά. Να σου κάτι, επειδή είπα θετικά πράγματα για αυτούς τόση ώρα, για το φετινό ρόστερ. Κερδίστε και ένα τέτοιο μάτσο όμως, παιδιά. Για να τη γυρίσω λίγο, να τη γυρίσω και λίγο, γιατί ο κόσμος έχει δίκιο. Μα φυσικά πρέπει να κερδίσουν, αλλά αυτό θέλω να σου πω, να του ευχαριστηθούν. Δεν υπάρχει λόγος να είναι αγχωμένοι, πιεσμένοι, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Πλέον δεν έχει. Αυτά τα παιχνίδια που απομένουν, χαρείτε τα. Κάποιοι από εσάς δεν θα είστε την επόμενη σεζόν εδώ πέρα. Έτσι είναι. Μην το σκέφτεστε. Χαρείτε τα παιχνίδια. Το γεγονός ότι συνδυάσατε την παρουσία σας στον Άρη με την επικείμενη άνοδο. Για να έχετε να το λέτε. Αυτό. Είναι ένα τέτοιο μάτι στην Κυριακή που προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Καλός καιρός. Γεμάτο γήπεδο. Καλές βαθμολογικές συνθήκες για την ομάδα πλέον. Απελευθερωμένη. Επέξτε, κερδίστε και ένα καλό αντίπαλο. Και προσοχή φυσικά εννοείται. Στις κερκίδες προσοχή, θα έχει και δραμινούς. Γιατί και η δόξα θα έρθει να κάνει το παιχνίδι της, είναι σε καλή κατάσταση. Μέσα στους δραμινούς θα είναι και κανένα 2-3 χαζί, να ξέρετε. Θα υπάρχουν 2-3 χαζί με άλλη φανέλα και τέτοια. Είναι στάνταρ, το κάνουν κάθε χρόνο. Θα υπάρχουν και αυτοί, να ξέρετε. Ηρεμία. Μην διαλύσουμε την ομάδα. 5-0-6 λέει: δεν την αγαπάμε την ομάδα μας. Μας αρέσει η εύκολη κριτική. Ας μιλήσουμε λίγο για το κριτήριο βιωσιμότητας για την άδεια, που είναι άδικο γιατί είναι αόριστο και πολύ επικίνδυνο και αν θέλουν θα μας χτυπήσουν από εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορούν όμως να το χτυπήσουν εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη για το. Επειδή αναφέρονται σε πολλές ομάδες της Super League ότι δεν έχουν κλείσει ακόμη τηλεοπτικό, άρα θα έχουν πρόβλημα με την αδειοδότηση λόγω βιωσιμότητας. Ο Άρης μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει, παιδιά, την άνοδο. Πώς θα πάει να κλείσει δηλαδή τηλεοπτικό συμβόλαιο, συγγνώμη. Όχι μόνο αυτό. Μα θα πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ο Άρης θα πει, παιδιά, θα έχω 10.000 εισιτήρια. Ναι, αλλά η τελευταία του χρονιά στη Super League. Χρήστα, δεν διαβάζω εδώ πέρα. Λέει ότι. Λέει, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, διαβάζω ένα δημοσίευμα. Ο κίνδυνος πλέον για τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικά μεγάλος. Αλλά αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ενώ το ίδιο ισχύει και για ΠΑΕ που δεν έχουν υπογράψει τηλεοπτικό συμβόλαιο και αδυνατούν να παρουσιάσουν πλάνο βιωσιμότητας. Δηλαδή κάτι λεβαδιακή, κάτι. Ναι. Θα πας ένα χαρτί. Πώς θα πάει η ομάδα της Football League χωρίς να έχει μαθηματικά εξασφαλίσει, γιατί 4 Απριλίου καταθέτεις το φάκελο στην άλλη εβδομάδα. Δεν θα έχεις κλείσει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τι θα πεις δηλαδή. Προσδοκόμενα έσοδα θα πεις. Προσδοκόμενα έσοδα. Προσδοκόμενα έσοδα ότι μπορείς να προσκομίσεις. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι είμαι σε διαδικασίες διαβούλευσης και συζητήσεων με τη συνδρομητική τηλεόραση για τηλεοπτικό συμβόλαιο. Φαντάζομαι στον Άρη το ξέρουν και αν δεν το ξέρουν, το λέμε κι εμείς. Ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ακόμα που είναι σε ισχύ το συμβόλαιο της Νόβα με κεντρική διαχείριση, θεωρείται μία από τις 5 εμπορικότερες ομάδες. Είναι, δεν το λέμε εμείς, δεν σας το λέω τώρα για να σας ανεβάσω. Είναι καταγεγραμμένο στη Super League αυτό. Ας πάει λοιπόν με αυτό το χαρτί, ας πάει με το χαρτί των εσόδων και των εισιτηρίων του την τελευταία χρονιά στη Super League. Είχε 8.900 μέσο όρο εισιτηρίων. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο για τη βιωσιμότητά του. Ας πάει με τη συμφωνία του με τη Στίχημαν. Έχει την αύξηση με το οικού κεφαλαίου. Έχει την αύξηση με το κεφαλαίου 700 χιλιαρικάκια. Και αν χρειαστεί θα κάνει κι άλλη μέχρι τότε. Θα προκηρύξει κι άλλη. Είναι... Ναι, λέει ότι εγώ δεν λέω ότι ο Άρης, αλλά το παράλογο θα πετήσουν αυτοί. Τι παράλογο θα πετήσουν αυτοί. Εντάξει, δεν μπορούν να το κάνουν. Όταν είσαι θα ζητήσουν αυτά. Απλά και θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο Άρης σε αυτό, σε κάποια μελλοντικά στοιχεία. Σε αυτά τα μελλοντικά στοιχεία λοιπόν θα πρέπει να συμπεριλάβει μέσα ο Άρης όλα αυτά που αναφέραμε, γιατί ως μέγεθος έχει την ικανότητα να προσελκύσει τέτοιους πόρους. Και εισιτήρια περισσότερα πόρτας μπορεί να κόψει, και εισιτήρια διαρκείας φυσικά να φτάσει σε ένα νούμερο που θα απέχει παρασάγκας από αυτά των τελευταίων χρόνων. Και κάποιες χορηγίες σίγουρα, εγώ θεωρώ ότι τον Παπαδόπουλος είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι στο πλευρό της ομάδας. Έχει δηλαδή κάποια είδη στάνταρ. Θα πούμε κι άλλα. Στο διάλειμμα θα πάμε τώρα να κάνουμε κάτι τηλέφωνο και προλάβουμε κανέναν, ναι, για να συνομιλήσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Με Blerker, There is no other way έχουμε επιστρέψει. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, μέχρι και τις 7 μαζί σας. Για το ποδόσφαιρο είπαμε αρκετά πραγματάκια στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Η ομάδα ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία της για αυτό το σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής, στις 5 ώρα επαναλαμβάνουμε. Το απόγευμα με τον Μουμίνα εκτεί τη δεύτερη αγωνιστική της τιμωρίας του σε αυτό το παιχνίδι. Το Μιλούνοβιτς θα είναι και πάλι απόν φυσικά, γιατί είναι τραυματίας. Ο Χαντί επιστρέφει μέσα στην εβδομάδα. Ο Μπαστακός θα είναι επίσης απόν, γιατί θα εκτίσει τη δεύτερη από τις τρεις αγωνιστικές τιμωρίας του.
Και πάνω κάτω δηλαδή τις ίδιες επιλογές θα έχει ο προπονητής για αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε κατά τα μέσα της εβδομάδας αν προτίθεται να αλλάξει κάποια πράγματα και πώς θα προσεγγίσει ένα μάτς το οποίο είναι και κόντρα σε μια ομάδα και σε ένα προπονητή που ξέρει το περιβάλλον, ξέρει τον Άρη, τον Νίκο Κωστένογλου. Ένα προπονητή εγώ για τον οποίο προσωπικά έχω πάρα πολύ καλή άποψη και φαίνεται και στη δράμα ότι την έστρωσε την ομάδα στα τελευταία παιχνίδια. Το δείχνουν τα αποτελέσματα. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το παιχνίδι αυτό και πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ποδοσφαιριστών. Απλά με τη δόξα και όπως λένε ήδη οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, μία με τον Όφη που βέβαια ήμασταν πολύ καλύτεροι και είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν κερδίσαμε. Δύο με τα Τρίκαλα που είχε 15.000 δεν κερδίσαμε. Δεν πάει τρίτη φορά, πρέπει να κερδίσουμε. Απλά τώρα δεν ξέρω το κατά πόσο βέβαια ο προπονητής θα αποφασίσει. Ναι. Δεν τραβάς χωρίς αμυντικό χαφ, καθαρό αίμα. Με ομάδα η οποία. Εγώ να σου πω μια αλλαγή που θα κάνει σίγουρα έτσι όπως τον ψυχανεμίζουμε. Μάλιστα. Η μία αλλαγή θα είναι ο Τζανακάκης δεξίμπακ και αριστερό ο Κανακούδης την Κυριακή. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι φυσιολογική αλλαγή. Στα χαφ. Μίκητς. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Δεν σου πω τώρα. Δεν έπαιξε καθόλου το Σάββατο. Είναι ξεκούραστος, ναι. Είναι μια επιλογή. Τι θέσεις η βρεφάν του Παυλίδη όλη την ώρα. Πάρ' τον Μπάμπι να δώσει χαιρετίσματα. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω πάλι ο Παυλίδης θα παίξει. Δεν είναι το ίδιο μάτς. Ο Κισαμικός είναι η μόνη ομάδα, όχι δεν είναι η μόνη, και ο Εργοτέλης, η οποία δεν κλείστηκε πίσω. Και το έκανε και εδώ, δε, όχι μόνο εκεί. Γιατί έτσι σφιχτό παίζει. Σφιχτό θα είναι το μάτς με τη δόξα, ναι. Θα είναι πολύ σφιχτό ναι. Το μάτς. Εκεί όμως πρέπει και να κόβεις με τη δόξα. Τι έχει η Ριζογιάννη στα χαφ. Εντάξει. Η δόξα. Έχει και κάσες. Κάσες χτύπησε κιόλας, είναι καλά. Δεν ξέρω αν είναι καλά. Αλλά δεν είναι εύκολο παιχνίδι της δόξας για να έχεις πλατέλα, Παυλίδη, Ντούνι, Πασά. Πασάς δεν ξεκινήσει. Αντικά σου. Εντάξει, θα κάνει το σκάουτινγκ του αντιπάλου ο προπονητής και θα αποφασίσει. Ακόμη Δευτέρα είναι. Εμείς θα κάνουμε το σκάουτινγκ, ο αντίπαλος θα κάνει το σκάουτινγκ το δικό μας. Δευτέρα ακόμη, έχουμε περίμενε. Εντάξει, θα δούμε. Βιάζομαι να αρχίσει το μάτι. Να έχει κράτα και λίγο. Εντάξει, την Κυριακή. Παπαδόπουλε, την Κυριακή, μπορεί να γράψει ό,τι θες. Ένα Πρωταπριλιά θα πούμε ότι ήταν το έθιμο. Έτσι κι αλλιώς κάποιοι όλο τον χρόνο Πρωταπριλιά έχουν. Τον είπες μπράβο για τα αφιερώματα που έκανε. Μια χαρά ήταν η φίλη. Εξαιρετική δουλειά κάνανε όλα τα παιδιά. Οφείλουμε να το πούμε και δημόσια. Έτσι. Και νομίζω ότι ευχαριστηθήκατε κι εσείς που μπήκατε οι αναγνώστες του Ολαπαοτάρης, οι επισκέπτες. Διαβάσατε ωραία ενδιαφέροντα θεματάκια, ευχές από πρώην ποδοσφαιριστές, καλαδοσφαιριστές, ανθρώπους που τίμησαν τη φανέλα της ομάδας σε διάφορα αθλήματα. Γιατί έτσι πρέπει να γιορτάζονται τα γενέθλια μιας ομάδας από μια ιστοσελίδα η οποία σέβεται τον εαυτό της και το όνομά της, γιατί είναι All About Aris. Φέτος είναι η μοναδική ιστοσελίδα που το έκανε αυτό. Όλοι οι άλλοι μόνο ανακοινώσει τέτοια. Του χρόνου πρέπει να είσαι καλύτερος. Του χρόνου θα τα κρατήσουν. Περισσότερους. Θα τα κρατήσουν όλοι τώρα copy-paste. Πρέπει να έχει περισσότερους του χρόνου. Και ένας μου είπε γιατί δεν έχουμε τον Κόκε. Δηλαδή είχαμε 25 παίκτες, ο άλλος είπε τον Κόκε γιατί δεν τον έχετε. Γιατί δεν είπε σε μένα, Αμίγκο, Άλεξ, να κάνεις. Όλα. Και τάλ, μου είπε. Τέλος πάντων. Χαβίτο του χρόνου να έχεις. Ετοιμάσω από τώρα. Χαβίτο, Κόκε. Κουεμάχα, φίλε. Πω. Μια χαρά παίζει την πρίζ. Τον βρίζαμε εδώ τον Εγώ Κουεμάχα. Θα ψάξω τον Πατρίκ Βαλερί. Ο μοναδικός πιο χοντρός παίκτης από μένα. Στη φωτογραφία τότε ήμουν πιο αδύνατος. Και τον Ντέρεκ Ντεκάμπς. Ντεκάμπς, φίλε. Ντεκάμπς έπαιξε φίτη εθνική, εντάξει. Και το μοντέλο, τον Πέρεθ. Ζήλ το μωρό. Ο Πέρεθ ήταν ο Σάικο. Και εσύ, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ, βρε νύχτα. Ναι. Αυτό το πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα που εργαζόσουν, τότε με τον Σκουδέρο, βρε νύχτα. Τι είχαμε γράψει. Που είχε βγάλει αυτή την φωτογραφία που ήταν που έβγαινε από την πισίνα. Ναι, που έκανε ο ίδιος τα δικά του στην Όρτσια και φαινόταν από πίσω τι είχε, κάτι ένα τατουάζ. Ναι. Τι ήταν, αετός, κάτι ήταν. Είχε ένα τέτοιο, ναι. Ναι, ο εγώ φωτογραφία κιόλα την έβγαλα. Πετάει ο Σκουδέρο. Πετάει ο Σκουδέρο, δεν ακούμπει μπάλα μετά. Πατούσε την μπάλα και μετά. Το πρωτοσέλιδο το έκανε ο διευθυντή. Έπεφτε κάτω, φιλέ, ή θα στείλει του τίτλου όμω. Εγώ έστειλα φωτογραφία. Φωτογραφιάρα είχα στείλει. Μέσα από την πισίνα, πολύ ωραία. Εγώ και Σαββόπουλος μου, κανένας άλλος εκεί πέρα. 22 μέρες στην Όρτσια. Σε μια πλατιούλα. Μια πλατιούλα πραγματικά. Δεν υπήρχε τίποτα. Γινούσαμε την πλατεία το βράδυ. Γύρω-γύρω-γύρω. Σαν τους καρδιοπαθείς. Ακριβώς. Πώς γίνουν βόλτα. Πώς προαυλίζονται οι τρόφιμοι στις φυλακές.
πάνω κάτω, πάνω κάτω, σε ένα βουνό πάνω. Αυτό το πρωτοσέλιδο, φίλε, δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήταν ωραία φωτογραφία, βέβαια. Την είχε βγάλει ωραία. Έτσι. Εγώ. Ο φωτογράφος. Εγώ την είχα βγάλει. Εσύ τραβούσε εμένα, εγώ εσένα. Έτσι. Και το πρωτοσέλιδο αυτό είναι άχαστο. Όποιος μπορεί να το βρει. Πετάει ο Εσκοδέρο. Ανατρέξτε στο 2006. Και όμως έβαλε δύο γκολ εκείνη τη μέρα με κάτι σερβιτόρους που παίξαμε, θυμάσαι. Έλα, κάτι σερβιτόρους. Φίλε, κάθε πιο χοντρός από σένα. Όντως. Και πιο χοντρός και πιο κοντός από σένα. Ο τερματοφύλακας. Εγώ θυμάμαι σαν, χθες που πήγαμε όταν έκανε επίθεση ο Άρης προς την. Πηγαίναμε και τραβούσαμε πίσω από την εστία που έκανε επίθεση ο Άρης, ρε παιδί μου, γιατί εμείς ήμασταν και φωτογράφοι ταυτόχρονα. Και πάμε από πίσω και δεν πίστευα την περιφέρεια που έβλεπα. Δεν υπάρχει. Είναι περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αν το δεις αυτό το τερματοφύλακα, δεν υπάρχει αυτός ο γίγαντας. Τέλος πάντων. Αυτός μπορεί να ήταν πιτσαδόρος, μπορεί να ήταν οτιδήποτε το παιδί, καλά να είναι. Και παράλληλα έπαιζε και στην τοπική ομάδα της Νόριτς. Και μάλιστα βάλαμε ένα κατά προσέγγιση σκορ ως τελικό. Πόσο είχαμε τόσο, 12-0. 12. 12. Μπορεί να είχε βάλει και 32 γκολ. Ναι, κάθε επίθεση και γκολ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θυμηθήκαμε και τα ωραία. Τέτοια θα θυμόμαστε, όπως θυμηθήκαμε αρκετές στιγμές από την ιστορία του Άρη χθες. Γιατί αυτές οι στιγμές αποτελούν οδηγό και για το, μέλλον. Και σίγουρα τώρα που φαίνεται να πλησιάζει η άνοδος, πρέπει να παίρνουμε και αυτές τις μνήμες για να τις ξαναζήσουμε. Τώρα, φυσικά, θα μας απασχολεί σε επόμενες μέρες και το θέμα της αδειοδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΗ σημειώνω ότι τα πάντα έχουν ρυθμιστεί, ότι θα κάνουν και τα τελευταία μέρε μέτια μέχρι τις 4 Απριλίου που πρέπει να κατατεθεί ο φάκελος. Έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τη χαρτούρα, ισολογισμοί, το ένα τ' άλλο. Θα βάλουν προφανώς η ΚΑΖΟ και αυτά τα θέματα με τα προβλεπόμενα έσοδα, τη βιωσιμότητα και όλα τα υπόλοιπα, για να είμαστε μία χαρά. Και μακάρι όλα να πάνε καλά. Όπως λέει εδώ ένα ρεπορτάζ που διαβάζω, ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα ο Γιάννης Αλαφούζος, για να μην συνδέσει το όνομά του με τον υποβιβασμό της ομάδας, θα πρέπει να πληρώσει στις επόμενες 5 μέρες ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ και να διακανονίσει δηλαδή τα μέτωπα που έχει τα ανοιχτά. Ναι. Πολύ πολλά λεφτά, 3 εκατομμύρια. Να τα διακανονίσει αυτά τα 3 πρέπει. Όχι, 3 εκατομμύρια πρέπει να βρει για να διακανονίσει. Α. Εντάξει, Παναθηναϊκός. Δεν τα λες και λίγα, 3 εκατομμυριάκια για 5 μέρες. Ναι. Τα έχει. Ας τα δώσει για να κόπλουσε. 100 αφού λέει βάζουν. Να τα δώσει. Για να σώσει τον Παναθηναϊκό. Άμα θέλουν, το σώζουν. Αυτοί, αν θέλουν τώρα, το σώζουν. Καλά, 100%. Αν δεν θέλουν, σημαίνει κάνουν δεν τα αυτό δίνω. Αυτό που έκανε ο Μελισανίδης και παίρνει την ομάδα με 0 χρέη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον γιατί αφορά την αδειοδότηση φυσικά και γι' αυτό θα το παρακολουθούμε και γι' αυτό το αναφέρουμε. Εννοείται το συγκεκριμένο. Είναι το θέμα της ημέρας μετά την απόφαση της σημερινής συνεδρίασης της Super League που δεν πέρασε. Η πρόταση της ΑΕΚ να μην υποβιβάζονται οι ομάδες που δεν αδειοδοτούνται. Με τα σημερινά δεδομένα, τουλάχιστον έτσι όπως ήξερα εγώ μέχρι σήμερα το πρωί, ο Παναθηναϊκός άδεια δεν παίρνει με τίποτα. Τώρα, αν σε αυτές τις 5 μέρες που απομένουν γυρίσουν τα πάνω κάτω και βρεθούν αυτά τα χρήματα και γίνουν όλοι αυτοί οι διακανονισμοί, εντάξει, οκ. Okay. Και πέρυσι σας είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 120 διακανονισμούς. Αν κάνει και φέτος 350 διακανονισμούς και μπορέσει σε αυτό το διάστημα να τα καταφέρει, τότε όλα είναι πιθανά. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη Δόξα Δράμας κοστίζουν 5 ευρώ στα 2 πέταλα, 10 ευρώ στη θύρα 2, 15 ευρώ στις θύρες 7 που είναι των επισήμων και στην 9 που θα έχετε και πανοραμική θέα και 30 ευρώ στα VIP. Από αύριο μπορείτε να τα προμηθεύεστε, μπορείτε να πηγαίνετε στην boutique του Άρης, το Άρης FC Boutique, σε εργάσιμες ώρες, δηλαδή 10 με 2 και 5 με 9 το βράδυ και τις Τετάρτες αλλά και το Σάββατο 10 με 3 το μεσημέρι. Και φυσικά εννοείται και από την ανήμερα της αναμέτρησης την Κυριακή από τα εκδοτήρια. Πιστεύω θα έχει πολύ κόσμο.
Παρά το γεγονός ότι είναι και εργάσιμη αυτή η Κυριακή, λόγω του Πάσχα, είναι ανοιχτή αγορά δηλαδή μέχρι το απόγευμα. Αλλά νομίζω ότι είναι τέτοια η σημασία του αγώνα, είναι και τέτοιο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την αγωνιστική αυτή στη Football League που έκατσε κουτί στον Άρη, που θα φέρει πάρα πολύ κόσμο νομίζω στο γήπεδο. Είναι και ένας καλός αντίπαλος, ένας αντίπαλος που θα πρέπει να προσπαθήσει αρκετά για να κάμψει την αντίστασή του, που όλα αυτά θα ζυγίσουν νομίζω και θα μετρήσουν θετικά προς την παρουσία πάρα πολύ μεγάλης μερίδας κόσμου στο γήπεδο. Θα θυμίζει σίγουρα το παιχνίδι με τα Τρίκαλα και μακάρι να έχει και περισσότερο κόσμο από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα, και αυτή τη φορά φυσικά να είναι και θετικό το αποτέλεσμα. Θα ξέρουμε και το παιχνίδι του άλλο μάτς το Σάββατο της Παναχαϊκής με τον Όφη από την προηγούμενη μέρα. Σε πολλά παιχνίδια πλέον να ξέρετε ότι θα υπάρξει και ώρα έναρξης 4 η ώρα, καθώς έχουμε το θερινό ωράριο πλέον. Είναι ρε φίλε, να φάμε την πριζόλα, δηλαδή μας γίνει από το στόμα. Μόνο αυτό πριζόλα, το 3 η ώρα. Τρως εσύ δεν τρως κάτι άλλο. Τι? Μόνο πριζόλα τρως. Παράδειγμα λέω. Παράδειγμα. Τυχαίο ότι επέλεξε την πριζόλα για το παράδειγμα σου. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να ολοκληρώσουμε, να πούμε στην τελική μας ευθεία. Για εσάς που έχετε άγχος και αγωνία, να ξέρετε ότι ξαναρχίζει και το πρόθυμα της Super League. Μην γελάς, αυτό το πρόγραμμα θα παίξει του χρόνου. Με το καλό. Καθώς οι 16 ΠΑΕ αποφάσισαν ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League να αποδεχθούν τους όρους του Υφυπουργού, του κ. Βασιλιάδη, και να ζητήσουν την επανέναρξη του πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου, 1η Απριλίου, την Πρωταπριλία δηλαδή, την Κυριακή. Θα διεξαχθεί η 26η αγωνιστική που έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός, φίλε, με τι μούτρα λέει να αλλάξει ο νόμος, φίλε. Με τι μούτρα. Τι να πω, ρε, φίλε. Γιατί να μην έχει μούτρα. Συγγνώμη, έπεσε ο Άρης. Έπεσε η ΑΕΚ. Έπεσε ο Ηρακλής. Κατάλαβα, δηλαδή. Θα μου πεις εδώ αυτό που είπες και πριν. Τη μια χρονιά δεν ανεβαίνει ο Άρης, άλλαξαν τον ΚΑΠ για να μην ανέβει. Και την επόμενη τον ξαναλλάξαν για να ανέβει η δόξα. Μετά ψάχνουμε να βρούμε εδώ δικαιοσύνη και ποδόσφαιρο και μπούρδες. Και κοιτάμε ο Άρης να πληρώσει μέχρι τελευταίο ευρώ το τι χρωστάει, και μετά βγει ένας νόμος ότι μπορούν να ανεβούν και αυτοί που χρωστάνε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, ας κάνει ο Άρης αυτό που πρέπει, μέχρι 31 Μαρτίου να κλείσει τις όποιες κρεμότητες του, και από εκεί και έπειτα ας κάνει ό,τι θέλει ο Παναθηναϊκός. Να είμαστε και να έχουμε και ένα λιγότερο στην προσπάθεια για έξοδο στην Ευρώπη. Κανένα ούτε φέτος που παίζει στο πρωτάθλημα της Super League μπορεί να διεκδικήσει η Ευρώπη. Καλά, ναι. Γιατί είναι μέσα στο... Είναι, γιατί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί να παίξει, ρε φίλε. Καλά, άλλο αυτό. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το ποδόσφαιρο και την αδειοδότηση και όλα τα σχετικά. Σας είπαμε και δύο πράγματα για το παιχνίδι. Έχω την αίσθηση ότι... Θα πούμε και άλλα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, φυσικά, εννοείται. Ναι, όχι, λέω για το παιχνίδι που πέρασε, ότι επειδή είναι Σάββατο τώρα, εντάξει, έμεινε λίγο πίσω. Αλλά εντάξει, ο Άρης συγκριτικά με άλλα μάτς ήταν πολύ καλύτερος μεσοεπιθετικά. Αλλά για πρώτο μάτς, ή μάλλον θύμισε το πρώτο μήνυμα που το εργοτέλησε ένα βαθμό το παιχνίδι αυτό με τον Κισαμικό. Είναι η Κρήτη αυτή που δημιουργεί μάλλον την ένταση και την κατάσταση. Πάντως για πρώτη φορά ήταν τόσο κακή, και το δικαιούται κιόλας να το πούμε, παιδιά, για ένα μάτς. Έτσι. Και ο Δελιζήσης και ο Σόουζα, ο Μπούρμπος στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζανακάκης δεν ήταν κακός. Ο Τζανακάκης μάλιστα βοήθησε πάρα πολύ με τις επιστροφές του, γιατί είχαν ταχύς μεσοεπιθετικούς και στα πλάγια ο Κισαμικός, και αυτό ήταν και ο λόγος που επιλέχθηκε, δηλαδή αντί του Κανακούδη στο βασικό σχήμα, και ανταποκρίθηκε. Απλά τον δυσκόλεψε πάρα πολύ και τον δυσκολεύει νομίζω, και φαίνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι επειδή δεν έχει το παίζει με ανάπορο πόδι, από τη μέση και μπροστά προσπαθεί να τη φέρει την μπάλα, να τη γυρίσει στο δεξί, να κάνει τη σέντρα. Εκεί χάνει. Ήταν πολύ καλύτερο στο 20 λεπτό που μπήκε ο Κανακούδης. Ο οποίος Κανακούδης επίσης. Γι' αυτό σου λέω να σημειώσουμε... παίξω την Κυριακή. Το βλέπω το έργο μπροστά μου. Θα παίξει από μία ο Κανακούδης και την άλλη ο Τζανακάκης. Μήπως μείνει έξω ο Τζανακάκης. Όχι, ο Τζανακάκης θα μείνει. Το βάλουμε στον Όφη τώρα με το βρίζω το γήπεδο. Κοίταξε, ο Τζανακάκης τώρα πρέπει λίγο να το προσέξουμε αυτό. Έχει στοχοποιηθεί
εντελώς ανέτεια για μια δήλωση που δεν έκανε. Και θα ήταν καλό και στη Θεσσαλονίκη οι συνάδελφοι που απομαγνητοφωνούν τις συνεντεύξεις να είναι λίγο προσεκτικοί. Okay, μπορεί οπαδικά να αρέσει σε εμάς να ακούμε από τους παίκτες έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να σκεφτόμαστε λίγο και τις προεκτάσεις αυτών των τοποθετήσεων. Βέβαια, αν το πει, άμα το πει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Που και μπορεί να κάνει να μην το βάλει τίτλο. Αλλά να μην το έχει πει και να βγαίνει ότι θα τελειώσουμε τον Όφη και διάφορα άλλα τέτοια, ενώ είναι αυτός που είναι από εκεί από την Κρήτη και το σπίτι του είναι απέναντι από το Γεντή Κουλέ. Εντάξει, λίγο να τους προστατεύσουμε λίγο τους ποδοσφαιριστές μας, παιδιά. Βλέπω από το μεσημέρι έχει ξεκινήσει στην Κρήτη πολύ πινελική τρώει και είναι φυσιολογικό να είναι επηρεασμένος για μένα. Γιατί είναι εκεί το σπίτι του. Είναι κριτικό, δεν είναι από το Ηράκλειο βέβαια και ποτέ δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τον Όφη, αλλά εντάξει, είναι παιδί που κατάγεται από την Κρήτη. Φαντάζομαι οι δικοί του άνθρωποι θα είναι στο συγκεκριμένο παιδί και είναι κρίμα. Και να ακούνε τώρα οι δικοί του άνθρωποι, πάει η μητέρα τουλάχιστον στο γήπεδο και να ακούνε να το βρίζει όλο το γήπεδο. Μπούρμπο βλέπω τα δεξιά, να ξέρει. Εκεί στην Κρήτη. Οπότε να ξεκουραστεί. Και αυτό το βρίζουν. Δεν θυμάστε που είχε κάνει και τον Τζαμπουκά πριν. Κάνει προσφυγή ο Μπούρμπο γι' αυτό. Έχει θέματα και αυτό. Γενικά θα είναι μάτς πολύ ψηλής έντασης εκείνο της Μεγάλης Τετάρτης. 1-1. Παίξε το ρε φίλε από τώρα. Πού το δίνει. Το βλέπεις, παίξε το από τώρα. Πού το δίνει. 1-1 και θα μείνω 2 βαθμούς πάνω. Μετά την ισοπαλία 1-1 του Όφη με την Παναχαϊκή και το 2-0 που θα κερδίσω τη δόξα. Τα φτιάξα όλα, τελειώσαμε. Σαν τον Άσο που έπιασα του Αιγινιακού προχθές. Πολύ καλός. Πάρ' το διπλό του Απόλλωνα Λάρισσας. Πολύ πετυχημένος. Πλάκα-πλάκα, με τον Απόλλωνα Λάρισσας, φίλε, που ξεφωνίζουν όλοι, ο Απόλλωνας Λάρισσας έχει 9 νίκες εντός έδρας και 2 ήττες. Μία από τη Βέρεια και μία από τον Άρη. Όλοι οι άλλοι έχουν χάσει στον Απόλλωνα Λάρισσας. Ναι. Να τα σημειώνουμε και αυτά. Γιατί όταν πάμε και λέμε, σιγά τον Απόλλωνα Λάρισσας, πώς θα κερδίσει κτλ. Η Β' Εθνική, παιδιά, είναι απρόβλεπτη. Είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Και αν δεν γίνει τάτσι μίτσι κότσι. Είναι και καλή ομάδα από όλων άρεσε. Ναι, αυτό λέω. Με γίγαντα βράχου Παπαζαχαρία στο κέντρο της άμυνας. Είναι καλή ομάδα. Πήγε μέσα στον Αιγινιακό, έκανε εκεί δία. Όλοι περιμέναμε να κερδίσει ο Αιγινιακός. Και προηγήθηκε κιόλας ο Αιγινιακός. Ωραία, τι είχε γίνει μετά εκεί στο 1-0. Πώς έγινε 1-2 μετά. Ο Άσος της Καρδίτσας βγήκε από τα παιχνίδια που έτσι περιμέναμε. Το διπλό του Άρη. Ο Άρης ο οποίος αντιμετωπίζει τις τελευταίες αγωνιστικές τρεις από τις ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του επιβασμού. Αντιμετωπίζει και τον Πανεγιάλιο, αντιμετωπίζει και τον Πανσεραϊκό και την Αναγέννηση Καρδίτσα. Να μου πεις τώρα μέχρι τελευταία αγωνιστική θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Για την πρώτη θέση μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει. Ναι, μπορεί να έχουν ξεκαθαρίσει για την παραμονή. Α. Μου είναι συμπαθής η Άσα. Θα τη βοηθούσα. Αλλά δεν έχω αυτό το DNA να κάθομαι να χάνω. Δεν μπορώ. Ναι. Δεν γίνεται. Αλλά θα μου πεις τώρα, αν πάω τελευταία αγωνιστική 27 Μαΐου, τουρίστας πρώτος. Και με ποιον να παίζουν στην 11η και θα κάνω. Ο Νέτο. Ας στάσω να είμαι να σου πω κάτι. Πραγματικά μου έχουν λείψει 2-3 τέτοια παιχνίδια, ρε φίλε. Σε ένα βαθμό το ζήσαμε στη Γάμα Εθνική τη χρονιά του Καρυπίδη. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά πέρσι δεν το συζητάω. Με την ψυχή στο στόμα ήμασταν κάθε μέρα. Φέτος ακόμα. Δηλαδή τώρα με τη δράμα, οκ, okay, θα είναι ένα μάτς που θα είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Είσαι 10 βαθμούς μπροστά. Ναι. Και πάλι όμως δεν έχεις τελειώσει. Και θα ξέρεις από την προηγούμενη μέρα τι θα έχει γίνει στο άλλο μάτς. Άρα θα είμαι πολύ άνετος την Κυριακή. Δηλαδή θα λες εδώ, okay. Οκ. Δηλαδή στη Super League έχεις την αγωνία σου. Σφίγεται το στομάχι σου, πάτε κτλ. Όχι όμως αυτό το πράγμα που υπήρχε φέτος και υπήρχε και πέρσι. Και υπήρχε και την πρώτη χρονιά του με τον Καλαϊτζίδη και τον Γαλανό ότι. Έχανε στο επόμενο μάτς, έχανε στο στόχο. Κάθε μάτς πήγαινε αυτό το μάτς με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Το θυμάστε με το. Μπράβο, ήταν ο Φυσέκης. Φυσέκης. Δηλαδή έφερε 1-1 σε ένα μάτς που είναι για 5-1. Γεια σας. Γεια σας. Εκεί έχασε την άνοδο. Την άλλη μισή έχασε τη δράμα. Εντάξει, δεν είναι. Στη Σούπερ Λίγκα δεν ήταν έτσι. Έπαιζε, οκ. Okay. Και να έχανε, έλεγε, και πάμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Αριανός πραγματικά είναι μεσφιγμένο το στομάχι του τα τελευταία χρόνια. Και έχει περάσει πολύ δύσκολα. Και εκεί τον δικαιολογώ στο ότι βγάζει μια γκρίνια πολλές φορές και μια μύρλα. Εντάξει, απλά σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια ο κόσμος του άρεσε το διασκεδάσει τουλάχιστον να μπορέσει να χαμογελάσει μετά από 4 χρόνια λίγο.
και να προετοιμαστεί σιγά σιγά για την επόμενη χρονιά στη Super League. Και το μπάσκετ έκανε μια πολύ σημαντική νίκη και κέρδισε το Προμηθέα και κέρδισε και μια καλή ομάδα, όχι όποια και όποια. Ο καλός όρισης, το είπαμε στον coach Αγγέλου. Που είχε και τη γιορτή του χθες. Την Πέμπτη. Ναι. Και χρόνια πολλά. Ο Άρης κέρδισε και πλέον απέχει από την προτελευταία θέση, από τον Πανιόνιο δηλαδή, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί στους δύο βαθμούς. Έχει 25 ο Πανιός, 27 πλέον ο Άρης, όσο έχει και ο γυμναστικός σύλλογος Φάρος. Στους 26 είναι ο Κόρυβος. Και πλέον αν πάρει τα παιχνίδια που έχει στην έδρα του, νομίζω ότι μπορεί να πλασαριστεί λίγο καλύτερα στην τελική βαθμολογία της κανονικής περίοδου της Α1. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να μπει στα play-off και αν, δεν ξέρω, αν το θέλει κιόλας. Γιατί δεν το θέλει, λέει. Κοίταξε, έχει μια ήττα τώρα από τον Παναθηναϊκό, οκ. Okay, για να είμαστε ρεαλιστές. Όχι, να το θέλει σίγουρα. Ναι. Αν προλαβαίνει, θέλω να πω. Μετά έχει Κίμη, Τρίκαλα, Πανιόνιο, Ρέθυμνο. Τρία μάτς στην έδρα του και ένα στα πεσμένα Τρίκαλα εκτός έδρας. Πρέπει να τα πάρει και τα τέσσερα. Ωραία, αν τα πάρει, θα είναι στα play-off εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Και μπορεί να κερδίσει και μέσα στον Κολοσσό τελευταία αγωνιστική. Ήδη αν δεις βελτίωσε κατά δύο θέσεις την θέση του. Ναι. Με την χθεσινή νίκη και τις ήττες που έκαναν οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν αυτή τη στιγμή για την μία θέση που οδηγεί στην Α2, τη μία την έχει καπαρώσει η ομάδα των Τρικάλων, είναι ο Πανιόνιος, ο Κόρυβος και ο γυμναστικός σύλλογος Λάρισας Φάρος. Παίζουν και μεταξύ τους τώρα. Φάρος Κόρυβος. Τι παίζει, Φάρος, όχι τώρα παίζει Φάρος Κόρυβος. Ή Κόρυβος Φάρος παίζει την επόμενη. Τους παίζουν και μεταξύ τους αυτοί. Εντάξει, ο Πανιόνιος είναι βελτιωμένος σε σχέση με το Σκορποχώρι που ήταν στην αρχή. Αλλά χθες λίγο μόλις έπαιξε η Κίμη. Εντάξει, μπράβο στον Τζούκοβιτς. Έχει ρίξει τρομερή κεφαλιά στον Μανολόπουλο. Αυτή τη δυσκαλυφία τώρα δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Κίμη Τρίκαλα. Παίζει Κίμη Τρίκαλα, ναι. ΠΑΟΚ Κόρυβος, γυμναστικός Κολοσσός, Πανιόνιος Λαύριο, Προμηθέας Ρέθυμνο, Παναθηναϊκός Άρης και Ολυμπιακός ΑΕΚ. Μάλιστα. Ο Κόρυβος παίζει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτό είναι το πρόγραμμα της επόμενης 21ης αγωνιστικής στην μπάσκετ. Παίζουμε ίδια ώρα μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά ναι, αυτή 5, τη φορά. 5 και 5,5. Αυτή τη φορά, παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι εντάξει, ο κόσμος θα επιλέξει σαφώς. Δεν θέλουμε να το δούμε το Παναθηναϊκό Ζάρις, δεν πειράζει. Το ποδόσφαιρο. Θα παίξει ο Προύιτ εκεί. Ποιος είδε στον Αγγέλ τον έβαλε τον Προύιτ. Αυτή που ξεφωνίζει τον Γιαννάκη γι' αυτό, τώρα δεν το είπανε. Προφανώς κάτι βλέπουν οι. Οι προπονητές έχουν να κάνει ότι... άμυνα, ναι, με την άμυνα έχει να κάνει. Είναι μαλωμένος με την άμυνα. Ενώ έχει γλυκό σουτάκι. Έτσι, την ίδια στιγμή νομίζω ότι η παρουσία του Γκίκα, ναι, απέδειξε για μία ακόμη φορά και το έχει αποδείξει όλη τη χρονιά φέτος ο Γκίκας, ότι ήταν μία από τις λάθος επιλογές του Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Γενικά ο Άρης έκανε σωστές επιλογές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά το γεγονός ότι άφησε τον Γκίκα να φύγει ήταν από τις λάθος επιλογές. Είναι πάρα πολύ καλός και οργανωτής και σουτέρ. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Που βέβαια έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στην Πάτρα. Για όσους δεν το αντιλαμβάνεστε, στην Πάτρα υπάρχουν δεδομένα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Αυτό που λέγαμε πριν για τις θέσεις ανόδου και την κολοτούμπα που ετοιμάζεται, διαβάζει ο Αλέξης τώρα, κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο. Δεν το βλέπεις το έργο μπροστά σου. Τι λένε. Ότι μπορεί να ανοίξουν θέσεις ανόδου από τη Football League σε περίπτωση που δεν αδειοδοτηθούν ομάδες της Super League. Πώς θα γίνει αυτό όμως, αφού με λέει μένουν στην κατηγορία. Αυτοί που πέφτουν. Να είναι παραπάνω από δύο δηλαδή. Δηλαδή να σωθεί ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα παραδείγματος χάρη. Και πόσο μας δεν πάρουν άδεια δηλαδή. Τρεις. Παναθηναϊκός. Τους αναλλάξουν. Τι. Τον ΚΑΠ ξανά. Τον ΚΑΠ. Όχι. Με βάση. Πώς θα. Αφού πήραν απόφαση Super League πέρσι ότι μένει ο Λεβαδιακός στη θέση του Ηράκλη για να μην ανέβει ο Άρης. Αυτό δεν είχαν πάρει πέρσι. Μπορούν να αλλάξουν όμως φέτος. Τι. Να πέσουν και να ανέβουν από τη Football League. Αυτό θα γίνει. Δεν είναι ξεφτύλα αυτό τώρα, ρε φίλε. Πες λίγο τώρα. Είναι ξεφτύλα αυτό. Είναι ξεφτυλισμένοι τελείως. Πέρσι ξεφτυλίστηκαν. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Και απορώ γιατί προκαλεί εσένα.
Δεν μου προκαλεί έκπληξη. Οργή μου προκαλεί. Επίσης διάβασα τη δήλωση του Γεωργάκη Σαββίδη εκεί που έβαλε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα, υπουργέ μου. Συγγνώμη, μια ομάδα, μια πόλη δεν υπάρχει μόνο. Τώρα υπάρχουν, τώρα που είμαστε δύσκολοι και έρχονται τα σενάρια από FIFA, UEFA κτλ. Τώρα γίναμε πολλές ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα. Αλήθεια, αυτή η απόφαση πότε θα βγει? Περίμενε, κάτσε να φύγει ο Τσίπρας και μετά. Λοιπόν, και επίσης διάβασα και κάτι άλλο. Να μην υπάρχει διαιτητικό και να μπορούμε να πηγαίνουμε στο ΚΑΣ. Τόσα χρόνια. Γιατί δεν λέγατε, ρε παιδιά, ο κύριος Κουρίδης τον άλλαξε τον ΚΑΠ πριν από μία πενταετία, εξαετία. Ώστε να μην μπορούν αποφάσεις εντός Ελλάδος να πάνε στο ΚΑΣ. Ο νόμος για να πας στο ΚΑΣ υπήρχε. Yeah. Και πριν μία πενταετία άλλαξε. Και πήγαινε στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Τρίτος βαθμός. Για να το έχουμε δεμένο 100%. Τώρα να ξαναφύγουμε το διαιτητικό της ΕΠΟ να πάμε στο ΚΑΣ. Ρε πράγματα. Πράγματα και θαύματα. Τα οποία τα λέγαμε, τα σημειώναμε, τα γράφαμε και μας κοροϊδεύανε. Και τώρα, θέλουμε το ΚΑΣ, θέλουμε πολλά και διάφορα. Ναι, αυτό είναι. Κούμι δεν το. Αυτή όχι. Δεν καταλαβαίνω. Ζουμάρα τους. Ναι, μέσα του μεγάλου. Καλά, τώρα γελάει το Πανελλήνιο. Ναι. Η δημοσιογραφία στα καλύτερα της. Στα καλύτερα της. Ενώ ο Παπαδόπουλος έκανε τον Μπομπαντίγια, ρε φίλε. Παιχτάρα αυτή. Το θορυκτό αυτό. Το τάγκ. Μάχερα, έδωσες μάχερα, θα λάβεις. Τα δέφη Σακιτσιόλης. Δεν θυμάσαι. Τι έμαθα, είχε κοπανίσει, βιβλίο, είχε κοπανίσει ένα πάγκο, Μπομπα. Καημένος ο πάγκος. Μετά από ένα μάτς. Εντάξει. Και λέει ο Τσιόλης. Επειδή είχε εκείνο το σταυρό... Τατουάζ, ένα από τα πολλά που έχει μπασπιτώσει, ο Μπομπαντίγια. Και ορμόμενος λοιπόν από το τατουάζ του Αργεντίνου, έρχεται συνέντευξη τύπου και είχε πει αυτή την αμίμητη ατάκα. Μάχερα έδωσες, μάχερα θα λάβεις. Συσχετική ερώτηση. Τελικά ποιος την έλαβε τη μάχερα? Έγινε, κύριε Τσιόλη. Πού είναι αυτός? Χάθηκε αυτός. Μόνο με κάτσε τον... γιατί υπάρχει fan club Τσιόλ. Τώρα θα σου πει κάτσε γιατί. Υπάρχει, ναι. Κάθε φορά λένε. Εντάξει. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν γίνεται, παιδιά, να λέμε αν κάποιος είναι καλός προπονητής ή καλός παίκτης, ανάλογα μετά αν είναι φίλος μας ή μας κερνάει κανένα γύρο. Έχει καλές δημόσιες σχέσεις. Δεν το λέω τυχαία το γύρο. Να ξέρετε. Λοιπόν. Ευτυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ του Άρη έχουν ξεφύγει από τέτοια θέματα και τέτοια ζητήματα. Και γι' αυτό έχουμε βρει και συνεννόηση κι εμείς με πάρα πολλά παιδιά στο ρεπορτάζ του Άρη. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα βρίσκουμε, να μας τα αρεστεί σε όλους, ούτε να είναι αρεστεί όλοι σε όλους. Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, να σας πω ότι μπορείτε μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαρτίου μάλιστα να επισκέπτεστε το περίπτερο της Στίχημαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Ωραία. Από τις 11 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. Και σήμερα πέρασε δηλαδή. Ναι. Η χρονική προθεσμία, πρώτα πάτε αύριο και την Τετάρτη και να κάνετε δωρεάν την εγγραφή σας για τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα με την ομάδα της Στίχημαν, τη Στίχημαν Running Team. Με αυτή που θα τρέξω εγώ δηλαδή. Στίχημαν GR 13ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Κοροϊδεύες πέρυσι, Παπαδόπουλε, εγώ πήρα την κορούλα μου όμως περπατώντας και τερματίσαμε κανονικότατα. Ενώ κάποιοι άλλοι πήραν καφέδες εκείνη τη μέρα και τρώγαν σάντουιτς. Αυτός. Πότε πέρσι? Ναι. Όχι, δεν πει, δεν τρέξαμε πέρσι. Πρόπερσι ήταν. Εγώ έτρεξα και πέρσι. Να τα σημειώνουμε αυτά, φίλε. Κανονικότατα. Και έχω τερματίσει κιόλας. Γιατί έχει τσιπάκι. Τι! Και φέτος. Στίχημα Running Team. Okay. Όσοι θέλετε, okay, μπορείτε να πάτε στο περίπτερο της Στίχημαν και να τρέξετε με την ομάδα της. Τι ώρα είναι ο μαραθώνιος, τι ώρα τρέχει? Το πρωί. 10-11 το πρωί. Yeah. 11. Άλλε 3 ώρες θα χρειαστείς για να τερματίσεις. 53 λεπτά περπατώντας έκανα. Την άλλη φορά 46 θα το κάνω τώρα. Ήταν η σύζυγος με τα παιδιά, θα το κάνω εγώ μόνο. 46 λεπτά θα το κάνω. Ωραία. Δηλαδή 11-12. Mm-hmm. Ένα τουζάκι και τα λοιπά, μια μπριζολάρα εκεί χαριλάου και μετά γηπεδάρα.
Άριο, λέτε, τρελαίνομαι. Μέχρι Στάκο και τέτοια. Κανονικά. Τι. Πώς. Σκέφτεσαι να βάλει γκολ ο Καπνίδης. Πραγματικά. Δεν είναι η αποθέωση της οστρέφειας. Να βάλει γκολ ο Καπνίδης. 4-1 θα λήξει τότε. Αν βάλει γκολ ο Καπνίδης κι εσύ. Άντε από εδώ. Θες δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. Πότε παίζει. Δεν τον βάζει. Δεν τον βάζει. Αλλαγή έβαλε έχει τον, παίξει τον Ματσούκα. Στο μάτς που έλειπε τιμωρημένος, νομίζω, ο Κουσκουνάς ξεκίνησε βασικός. Και σε άλλα δύο μάτς το έχει βάλει αλλαγή. Κουσκουνάς παίζει, ένας άλλος περίεργος με το 9 στην πλάτη. Ο Μαρκόπουλος. Αυτός παίζει και ο Ματσούκας μπήκε αλλαγή. Έχει πολύ πράγμα εκεί όμως. Πήραν και τώρα το Γενάρη, πήραν και Τζόκετς και έχει μαζέψει εκεί αρκετό πράγμα. Ο Κάσες θα παίξει, γιατί κάνει ρεπορτάζ την Κυριακή. Θα ξέρουμε αύριο. Αυτός που δεν βάζει γκολ εκτός έδρας, αρχίζει να βάλει τώρα στο χαϊλάκι και αυτός. Ο παίχτης ο οποίος τραυματίζεται κάθε μέχρι το 65 παίζει. Ναι. Σε όλα τα μάτς. Δεν υπάρχει μάτς να το έχει τελειώσει. Τελειώνει μόνο τα μάτς που μπαίνει αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, εμείς θέλαμε στον Άρη, γιατί δεν πήραμε αυτόν. Εντάξει, έτσι θα έχει. Θα κάνει ένα τραβηγματάκι θα έχει. Θα κάτσει μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή να κάνει προπόνηση. Θα κάνει μία μόνο και θα έρθει κανονικά στη Θεσσαλονίκη όπως κάνει κάθε εβδομάδα. Ωραία. Εντάξει. Άσο το ημίχρονο. Προσοχή. Χαμηλά την μπάλα. Χαμηλά την μπάλα, θέλει προσοχή το μάτς. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά με άλλη ψυχολογία πλέον για τον Άρη. Όχι με την πλάτη στον τοίχο, όχι με τη θηλιά στο λαιμό. Ίσα ίσα με πολύ διαφορετικά δεδομένα πλέον. Πάντως πριν από αυτό το παιχνίδι. Ο Κωστένογλου κάθε χρόνο να κυνηγάει να βγει τρίτος, ρε φίλε, ενώ ανεβαίνουν δύο. Αναλαμβάνει δύο χρονιές συνεχόμενα δύσκολες αποστολές. Αλλά βλέπεις ότι και πέρσι στο δεύτερο γύρο είχε βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα της ομάδας. Το Άρη. Μάτς με τα τρίκαλα ήταν. Εκεί που έκανε το λάθος με τον Ραούλ Μπράβο. Και φέτος βλέπεις ότι στα τελευταία παιχνίδια βρήκε το κουμπί της ομάδας και έχει ένα 4 στα 4 και πολύ καλύτερη εικόνα πλέον. Και δίνει και ένα άλλο ενδιαφέρον καθώς έχει μειώσει τους 4 βαθμούς τη διαφορά από την. Έκανε την κέλα του και φέτος όμως με τον Αιγινιακό. Ναι. Έχει κανένα ένα-δύο τέτοια μάτς έχει κάθε χρόνο. Πάντως, ο Κωστένογλου, πέρα ότι ήταν απόλυτα σοβαρός και κύριος στην παρουσία του στον Άρη. 100%. Και δεν μπορεί κανείς να προσάψει το παραμικρό και για τη δουλειά του και για την παρουσία του και γενικότερα για τη συμπεριφορά του απέναντι στο σύλλογο. Και πριν να το λέμε, να μην αναδεικνύουμε πάντα, όχι εμείς, αλλά να μην ακούτε και σκέφτεστε μόνο τις αρνητικές περιπτώσεις, αλλά και τους ανθρώπους που πραγματικά πέρασαν, σεβάστηκαν τη φόρμα, τη φανέλα, το σορτσάκι που έβαλαν με το Θεό του πολέμου. Και πήγαν κάπου παρακάτω να συνεχίσουν την καριέρα τους. Και εγώ νομίζω αξίζει σεβασμό κάθε άνθρωπος που σέβεται το σύλλογο. Ο Κωστένογλου και αυτός από την πλευρά του πήρε μια ευκαιρία από τον Άρη και ξαναβρέθηκε στο προσκήνιο. Γιατί πριν τον Άρη ήταν εκτός κάδρου. Έτσι. Τον βοήθησε και ο Άρης. Δεν είναι συστημικός προπονητής, ρε φίλε. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τον Κωστένογλου. Και πήγε στη δόξα. Και πήγε στην ομάδα που αλλάζει ο Κάπ για να ανέβει. Δεν πάζε. Άλλαξε ακόμη ο Κάπ, περίμενε. Πέρσι δεν άλλαξε και ανέβηκε. Πέρσι άλλαξε και ανέβηκε, ρε φίλε. Πώς δεν άλλαξε. Μια καλή ομάδα που έχει τις δυνατότητες και τις προοπτικές να δουλέψει. Δεν σου δίνονται, σου παρέχονται αυτά που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά που θες. Mm. Αυτά από εμάς για σήμερα με την Κάτω πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ο κ. Ματζούκης είναι ήδη εδώ για να σας μιλήσει για τα θέματα του Ηρακλή με την ώρα για μπλε που ακολουθεί την επόμενη ώρα. Εδώ στο Λίμπερο, στους 107 και 4, εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μεταθέτουμε για αύριο τη συνέντευξη με ποδοσφαιριστή της ομάδας. Κάτω σήμερα τέλειωσε και λίγο αργά η προπόνηση και θα επιδιώξουμε να έχουμε αύριο, που είναι και πρωινή η προπόνηση, ένα ποδοσφαιριστή ζωντανά εδώ στην εκπομπή για να μας μιλήσει και για το μάτς με τη Δόξα και γενικότερα για τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με τον Άρη πλέον να είναι πολύ μεγάλο φαβορί να επιστρέψει στη Super League. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία και όλους εσάς, τους υποστηρικτές μας και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.